Καλημέρα σας, κυρία Κομνηνάκα. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με ένα δικό σας σχόλιο αναφορικά με τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός και βεβαίως με όσα εμπεριέχονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας, μιας και ορισμένα στοιχεία έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Ναι, κοιτάξτε, είναι γνωστές εξάλλου. Είναι ημέρες τώρα οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης και η προσδοκία που θέλουν να παρουσιάσουν και άλλα αστικά κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ για τη δίθεν κοσμογονία που θα φέρει η στήριξη από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ωστόσο, το ερώτημα είναι πού θα πάνε αυτά τα λεφτά και από ποιους τελικά θα πληρωθούν. Γιατί όλοι παραδέχονται ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, το ερώτημα γίνεται. Αυτά τα χρήματα που έρχονται και θα κατευθυνθούν όπως ήδη έχει προδιαγραφεί, κυρίως στις πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις, για να διευκολυνθούν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, από ποιους τελικά, σε ποιους πάλι θα προδοθούν. Το ερώτημα νομίζω είναι ρητορικό, γιατί ο ίδιος ο λαός γνωρίζει πολύ καλά ότι συνήθως τα βάρη από όλα αυτά τα μέτρα στήριξη που στη μεγάλη τους πλειοψηφία κατευθύνονται στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους θα κληθούν αυτοί είτε άμεσα είτε με δέσμευση και μέτρα που θα τους ακολουθούν για πολλά χρόνια, όπως εξάλλου έγινε και στα χρόνια των μνημονίων, θα τα πληρώσουν. Πού θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, κυρία Κομνηνάκα, να κατευθυνθούν αυτοί οι πόροι προκειμένου να υπάρξει ανάκαμψη? Νομίζω ότι είναι αυτοί που πραγματικά έχουν ανάγκη να στηριχθούν πραγματικά οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί την ώρα που η κυβέρνηση βγαίνει και διαφημίζει τις 200.000 υποτίθεται νέες θέσεις εργασίας, δεν λέει το πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί και θα χαθούν ακόμα στα χρόνια της κρίσης, και ότι για να δοθούν αυτές οι υποτιθέμενες θέσεις εργασίας έχει πρώτα φροντίσει να εξασφαλίσει τέτοιες συνθήκες πραγματικά εργασιακού μεσαίωνα. Έχει εξασφαλίσει και θα φέρει τη δεκάωρη απλήρωτη υπερορία, ελαστικές σχέσεις εργασίας, δυνατότητα και βέβαια και όλα τα μέσα εκείνα που δίνει στους εργοδότες για να μπορούν να εναλλάσσουν με ολιγόμενες σχέσεις εργασίας στους εργοδότες. Και ουσιαστικά δεν μιλάμε για θέσεις μόνιμης και καλοπληρωμένης όπως παρουσιάζει κατά διαστήματα εργασίας, μιλάμε για την εναλλαγή ουσιαστικά μεταξύ της ανεργίας και της μισοπληρωμένης δουλειάς. Την ίδια ώρα χιλιάδες νεκροί αυτοαπασχολούμενοι πνίγονται πραγματικά από τα χρέη και αυτοί δεν ενισχύονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν και να βγουν με το κεφάλι απαλλαγμένοι από τα βάρη που έχουν συσσωρευμένα και από το προηγούμενο διάστημα και από όλο αυτό το καιρό, για να μπορέσουν πραγματικά να στηριχθούν και να αντέξουν από τη νέα κρίση. Μάλιστα. Από εκεί πέρα όλα αυτά τα οποία λέγονται και γίνονται, κυρία Κομνηνάκα, είναι υπό τη σκέπη της πανδημίας. Μια πανδημία η οποία έχει επηρεάσει βέβαια στην καθημερινότητα, αφορά την υγεία όλων μας και παράλληλα έχει και επιπτώσεις στην οικονομία. Ακούμε διάφορα και από τους δημοσιολόγους και από την κυβέρνηση αναφορικά με το τι θα πρέπει να γίνει. Βεβαίως εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Σας ικανοποιεί όμως ο μέχρι τώρα χειρισμός της πανδημίας από την πλευρά της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, ειδικοί δεν είμαστε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι εγκληματικό να χάνονται ανθρώπινες ζωές περιμένοντας για ένα κρεβάτι ΜΕΤ την ώρα που παραδίπλα ο ιδιωτικός τομέας της αυρίζει για να μισθώνει τις κλίνες ΜΕΤ και να πουλάει τις κλίνες ΜΕΤ πολύ ακριβά. Είναι αδιανόητο ότι ακόμα και σήμερα, όταν καθημερινά έχουμε πάνω από 100-130 ανθρώπους στην αναμονή για ένα κρεβάτι ΜΕΤ, η κυβέρνηση να αρνείται να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα υγείας με διάφορα μυθεύματα ότι δήθεν ενιαία δίνουν τη μάχη ο ιδιωτικός και ο δημόσιος τομέας. Και να αφήνει πραγματικά τον ιδιωτικό τομέα να θησαυρίζει πάνω στην αγωνία των ανθρώπων για τη ζωή τους. Γιατί όχι μόνο βέβαια οι ασθενείς COVID δεν βοηθούνται ώστε να έχουν μια ευκαιρία να αντιμετωπίσουν την ασθένεια με καλύτερους όρους, αλλά και δεκάδες και εκατοντάδες άλλοι ασθενείς με σοβαρά χρόνια άλλα νοσήματα ουσιαστικά αποκλείονται από την πρόσβαση
στις θεραπείες τους, όπως χαρακτηριστικά για παράδειγμα έγινε με τους ασθενείς της κλίνης κατά πλάκα, όταν ο Ερυθρός μετατράπηκε σε COVID κλινική, που ουσιαστικά αποκλείστηκαν από τις θεραπείες και δεκάδες άλλες ασθένειες, καρκινοπαθείς και άλλες που νομίζω ότι είναι περιττό και να τις αναφέρουμε. Αντίθετα, η κυβέρνηση αυτό το ίδιο διάστημα που αρνείται να βάλει στη μάχη ουσιαστικά τον ιδιωτικό τομέα υγείας, αλλά το ανοίγει ένα πεδίο κερδοφορίας λαμπρό, επιτίθεται με αγριότητα στους γιατρούς που δίνουν τη μάχη όλο αυτό το διάστημα, ξεπερνώντας κατά πολύ τις δυνάμεις τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι, και δεν είναι το μόνο περιστατικό δυστυχώς, χτες οι νοσοκομειακοί γιατροί κινητοποιήθηκαν, έφτασαν έξω από το Υπουργείο Υγείας ζητώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία για να καταγγείλουν την απόλυση ενός μόνο από τους επικουρικούς γιατρούς, τον μοναδικό που δεν ανανεώθηκε η σύμβασή του, τον πρόεδρο των εργαζομένων του Αγίου Σάββα, ο οποίος απολύεται εκδικητικά ουσιαστικά, διότι αναδείκνει, διότι κινητοποιείται, διότι ως πρόεδρος των εργαζομένων αναδείκνει τις ελλείψεις του δημοσίου συστήματος υγείας. Και απέναντι σε αυτούς τους υγειονομικούς λοιπόν, που δίνουν με αυταπάρνηση τη μάχη όλο αυτό το διάστημα και έχουν ξεπεράσει τους εαυτούς τους, η κυβέρνηση αντί να αποδεχτεί, να κουβεντιάσει μαζί τους, έστειλε τα μάτια για να τους διαλύσει. Την ίδια ώρα επιβάλλει πρόστιμα και καλεί σε απολογίες και κοινή πειθαρχικές διώξεις στους γιατρούς που τολμούν να αναδεικνύουν αυτές τις εγκληματικές ελλείψεις που υπάρχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κύριε Κομινάκα, τι είναι αυτό που θα πρέπει να μας ικανοποιεί και για το οποίο θριαμβολογεί η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή? Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας. Σας κάνω μια τελευταία ερώτηση αναφορικά με τη χθεσινή διαδικασία στη Βουλή, όπου είχαμε την δημιουργία προανακριτικής εξέτασης για τους χειρισμούς του πρώην Υπουργού της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Νίκου Παπά, στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών. 187 βουλευτές ενέκριναν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, συστήνεται προανακριτική επιτροπή. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισε παρόν, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα, καταρχάς, τώρα και την περίοδο που συζητάμε αυτά, θεωρούμε ότι επιχειρείται να αλλάξει, αν θέλετε, και είναι μια προσανατολιστική συζήτηση να έρχεται να κινηθεί αυτή η προανακριτική επιτροπή. Εμείς ως κόμμα εκτιμήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι από τα στοιχεία της δημοκρατίας δεν προκύπτουν μέχρι τώρα με αυτά τα στοιχεία που έχουμε υπαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί προκαταρκτική εξέταση σε βάρος του Υπουργού. Θεωρούσαμε ότι θα μπορούσαν αυτά τα ζητήματα για τη σχέση και για το πώς έχουν κινηθεί τα ζητήματα και η σχέση με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τεθούν στο πλαίσιο μιας εξεταστικής επιτροπής, ώστε να ελεγχθούν οι πολιτικές ευθύνες όλες οι πτυχές της υπόθεσης, και σε κάθε περίπτωση θεωρούμε σε ένα βαθμό και υποκρισία την ίδια ώρα που είναι γνωστό στον κόσμο όλο το πώς όταν τα μέσα ενημέρωση είναι στα χέρια των... Δεν υπήρχαν στοιχεία και γι' αυτό το ΚΚΕ ψήφισε παρόν. Εμείς σας ευχαριστήσουμε. Πρέπει να διακόψουμε γιατί πάμε σε δελτίο ειδήσεων γρήγορα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.